Ο Κύπριος Πρόεδρος με συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα έστειλε σαφές μήνυμα τόσο στην Άγκυρα όσο και στο ψευδοκράτος ξεκαθαρίζοντας πως όσο συνεχίζονται οι παράνομες ενέργειες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε επανέναρξη συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτω από τις απειλές των κανονιοφόρων να προσέλθεις να παρακαθήσεις σε διαπραγματεύσεις και να αναμένεις ότι είναι δυνατόν να έχεις ένα αποτέλεσμα που θα γίνει αποδεκτό και από τις δύο κοινότητες. Αναφερόμενος στη νέα πρόκληση των Τούρκων με το άνοιγμα της περίκλης της περιοχής της Αμαχώστου, ο Νίκος Αναστασιάδης δεν αποκλείει τη λήψη νομικών μέτρων με βάση το διεθνές δίκαιο και τονίζει πως πρόκειται για υποκινούμενη από την άγκυρα ενέργεια. Απόδειξη τούτου είναι η παρουσία του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας του Υπουργού Δικαιοσύνη ή ακόμα και του κυρίου Τσαβούσογλου στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου κατά παράβαση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών που αξιούν την επιστροφή της. Ο Υπουργός είναι πάντα ανοιχτό στη συζήτηση για όλα ε, τα ζητήματα που αφορούν το θέμα του Κυπριακού και επίσης είναι ανοιχτό σε διάλογο με όλες τις χώρες πάντα με σεβασμό το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωση. Πάντω η Τουρκία δεν δείχνει να πτωείται παρά τι διεθνείς αντιδράσει. Μόλι λίγα 24 ώρα νωρίτερα, ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών είχε προχωρήσει σε ευθεία απειλή, καλώντα την Κυπριακή Δημοκρατία να μάθει να μοιράζεται προτού να είναι αργά. Υπάρχουν και για μα κόκκινε γραμμέ και για του τουρκοκύπριους. Οι διαπραγματεύσει από εδώ και πέρα πρέπει να επικεντρωθούν στο αποτέλεσμα και να υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο. Δεν αντέχουμε άλλη μια αποτυχία. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει μόνο στα λόγια. Από την πλευρά του πάντω, ο Κύπριο πρόεδρο εκτιμά πω η Άγκυρα δεν διανοείται να προσβάλλει τα συμφέροντα άλλων κρατών, όπω για παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κυπριακή ΑΟΣ, και ω εκ τούτου το ενεργειακό πρόγραμμα τη Λευκοσία δεν θα ανατραπεί από τι τουρκικέ έκνομε ενέργειε.